Βαγγέλη και τον κύριο Θοδωρή Πανταζή είναι δύο αδέρφια που ξεκίνησαν από την Πρέβεζα. Ο ένας είναι γυμναστής, ο άλλος ήταν ζαχαροπλάστης. Ένωσαν τις τέχνες, ο ένας ταΐζει, ο άλλος κάνει γυμναστική να φύγουν τα παραπάνω από τα γλυκά. Και άνοιξαν ένα υπέροχο σαν κοσματοπωλείο, πώς το λένε, ζαχαροπλαστή και στη Σκωτία. Δείτε εδώ τι φτιάχνουν. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στο Θοδωρή. Καλημέρα σας. Τι ωραία καλημέρα, τι κάνετε? Υπέροχα, εσείς? Μια χαρά, μια χαρά. Πώς είναι η κατάσταση? Πολύ όμορφη μέρα σήμερα, είναι υπέροχα. Έχετε ήλιο? Ναι, έχουμε ήλιο, ναι. Μόνο εδώ χιονίζει. Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, αλλά ναι. Αλλά έχετε ήλιο, γι' αυτό ρωτάω, γιατί εδώ η μισή Ελλάδα προς τα βόρεια είναι μες στα χιόνια, έχουμε χειμώνα. Έχουμε κρύο, αλλά έχουμε ήλιο. Μάλλον ο καλός καιρός ήρθε προς τα πάνω. Έτσι, όχι, μας πάρετε και τον καιρό. Ο καιρός στην Ελλάδα. Να σας πω, πώς βρεθήκατε στη Σκωτία? Ας μιλήσει καλύτερα ο Θοδωρής, γιατί αυτός βρίσκεται. Για πες, Θοδωρή. Είναι 9 χρόνια τώρα που είμαστε Σκωτία. Έχω έρθει με την αεροπλαστική μου, είχαμε έρθει για σπουδές. Ναι. Έχω κάνει sport science και έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο του Napier. Και μετά μείναμε εδώ για δουλειά. Και δουλεύω σαν γυμναστής. Και με τη ζαχαροπλαστή. Α, εσείς ο γυμναστής. Ναι. Ο bodybuilder, λέει η Μαρία, η διδάκτριά μας. Α, κατά κυριολεξία το λέει. Νάτος. Ο Θοδωρής, λοιπόν, ναι, είναι πραγματικότητα, δεν είναι. Δεν το λέμε έτσι. Και ο Βαγγέλης είναι ο ζαχαροπλάστης. Εγώ είμαι ζαχαροπλάστης, ναι. Άρα μπαίνει από τη μία ο πελάτης, παίρνει τα γλυκαντζάκια, τα τρώει, αρχίζουν οι ενοχές και οι τύψεις και πάει από την άλλη στο Θοδωρή να γυμναστεί για να ισορροπήσει το πράγμα. Βρήκατε το μυστικό μας. Έτσι έχετε κάνει το συνεταιρηλίκη. Είναι μπίζεσμα, ναι, έχουμε τις κάρτες. Μπαίνουν μέσα, τρώνε τα γλυκά και εγώ αφήνω τις κάρτες μου δίπλα. Εσύ, Βαγγέλη, έχεις ζαχαροπλαστεί και εδώ στην Ελλάδα, νομίζω. Ναι, έχουμε το κατάστημα στην Πρέβεζα, το Πραλίν, το ζαχαροπλαστείο. Οπότε από εκεί έχει ξεκινήσει η βάση μας τα τελευταία 10 χρόνια. Και αφού ο αδερφός μου βρίσκεται εδώ πέρα, είπαμε να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα. Άρα έφτιαξες το αδερφάκι του. Ναι. Η Σκωτία τι ζαχαροπλαστία έχει? Γιατί βλέπω πολλές φορές σε χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία, στη Γερμανία, δεν έχουν αυτά τα κλασικά τα γλυκά τα δικά μας και ελληνικά μαγαζιά που κάνουν. Το μόνο γλυκό που σκέφτομαι, αυτά, ναι. Δεν ξέρω που τι άλλο είναι. Έχουν μεγάλη ανταπόκριση. Ναι, γενικά δεν έχουν πάρα πολλά. Έχουν διαφορετική κουλτούρα όσον αφορά τα γλυκά. Δηλαδή, παίζουν περισσότερα buns, ίσως κάποιο κέικ, μπισκότα. Μπισκότα, brownies, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουν το γλυκό που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Άρα, με τα δικά σας, τι ανταπόκριση υπάρχει, τι γίνεται? Πάρα πολύ καλή, θα λέγαμε. Κοιτάξτε, ναι. Ανοίξει από τη Δευτέρα. Α, τώρα δημιουργήστε. Ναι, σαν ένα soft opening. Μπράβο, βρε παιδιά, καλορίζικο. Να είστε καλά. Καλές δουλειές, και ουσιαστικά χθες είχαμε τα εγγένεια το Σάββατο. Εντάξει. Όλα τα καλά εύχομαι. Αλλά η ανταπόκριση είναι μεγάλη, υπάρχει κοινό. Μπράβο, το ζαχαροπλαστείο εδώ λέγεται κρέμα. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Δεν είναι διαφορετικό, δεν είναι όπως είναι το Πραλίν στην Πρέβεζα. Ναι. Αυτό λέγεται κρέμα εδώ το μαγαζί. Με κέι όμως, όχι με σι. Ο Σκοτσέζος καταναλωτής, πελάτης. Είναι καλός πελάτης ή έχει μια ήδη και όρη τη φήμη του ο Σκοτσέζος? Θα σας πω, γι' αυτό κάναμε και έχουμε κάνει έτσι μια μικρή παραδείγματος χάρη τα ταρτάκια μας, τα βγάζουμε και σε μεγάλα και σε μικρά. Γιατί σε πιο θέλουν πρώτα έκδοση να δοκιμάσουν. Ναι. Και δεν είναι της ποσότητας. Ναι, δεν είναι της ποσότητας, ναι. Ναι, λίγο. Για πείτε μας μερικές γεύσεις, τι είναι αυτά που βλέπουμε? Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ θα σας φτιάξω ένα τσουρεκάκι όπως το φτιάχνουμε, γιατί ουσιαστικά το παραγγέλνουν οι πελάτες και εμείς το φτιάχνουμε όπως το βλέπετε. Δηλαδή, αυτός είναι ο πάγκος που δουλεύουμε. Ναι. Θα σας φτιάξουμε λοιπόν ένα μπισκόφ. Το μπισκόφ που έχουν εδώ πέρα πολύ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μπισκότο κανέλας, ας πούμε, που έχουμε στην Ελλάδα. Ναι. Το μπισκοτάκι. Οπότε το γεμίζουμε κανονικά. Α, και αυτό βάζουμε είναι μπροστά στον πελάτε, σας κάνει την παραγγελία. Μπροστά δηλαδή, πελάτη, το κάνετε, το δίνετε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε τρώει φρέσκο και λαχταριστό, έτσι. Δηλαδή υπάρχει μπροστά η βιτρίνα και μπορούν να δουν που γίνεται live εκείνη την ώρα. Και η γέμιση λέτε, τι είναι? Πάλι μπισκότο, αλλά μπισκότο κανέλας. Και αυτό. Και μετά θα το βουτήξουμε μέσα στην πραλίνα. Αρχίζουν τα δύσκολα. Δηλαδή ουσιαστικά
Θερμιδοέκπληξη, ναι. Το. Σαν σάντουιτς, δηλαδή γλυκό είναι. Ναι, ναι, ναι. Και το, το βουτάμε στην πραλίνα, όπως βλέπετε και τη σοκολάτα. Και όποιος αντέξει, κατάλαβα. Θοδωρή και Βαγγέλη, Βαγγέλη και Θοδωρή, καλές δουλειές, γλυκές δουλειές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε καλημέρα. Πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας. Καλή σας μέρα. Τι ωραία. Κάτσε λίγο να κάτσει λίγο έτσι να.